Λοιπόν, έλα. Θα μας πεις κανένα τι θα γίνει. Έχουμε ίντριγκα. Και ξέρετε τι νοιάζει μα, στην Eurovision. Ναι. Η Δάφνη Μπόκοτα είχε πάει στην Αταλία Γερμανού. Ναι. Και λέει όταν ήμουν εγώ στην ΕΚ, λέει έπαιρνα μισθό. Όταν ήρθε η Πασχαλίδου, έπαιρνα 85 χιλιάρικα. Και νομίζω είπε έδινα το μισθό μου κιόλας για την αποστολή. Η Δάφνη Μπόκοτα ήταν έμιστη υπάλληλος του ΣΕΡΤ. Ακριβώς. Άρα έπαιρνε η κοπέλα 1.000-2.000, δεν ξέρω πόσα έπαιρνε ως υπάλληλος. Τρία τότε. Σκάιμιντι ξαφνικά η Πασχαλίδου. Δεν έπαιρνε έξτρα για να πάει στην Eurovision. Όχι. Η Πασχαλίδου την επέλεξαν τότε και πήρε 85 χιλιάρικα. Ενώ προετοιμαζόταν ήδη η Μπόκοτα με την Παπαρίζου, ξαφνικά ήρθε όλο αυτό. Γιατί η Πασχαλίδου φταίει τώρα που ζούσαν αυτά τα λεφτά. Να σου πω κάτι. Σε άλλες εποχές. Να πω κάτι. Σε άλλες εποχές. Όπου στην τηλεόραση ακούγαμε μισθούς παρουσιαστών να παίρνουν και 1 εκατομμύριο ευρώ και 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ακριβώς, τα μισθά αυτά είναι μυθικά για τα υπήρχαν. Τότε λοιπόν στο κασίτο κεφάλι δώσε 85 χιλιάρικα. Δεν καταλαβαίνω και 2 εκατομμύρια αν έπαιρνα μισθό, ξαφνικά σκάει μια άλλη από το εξωτερικό. Ναι, αλλά ήταν μια εποχή τότε όμως που γενικά παίρνανε απίστευτα λεφτά όλοι, ξέρω εγώ. Έρχεται. Παιδιά, ακούω μανά, ακούω βήματα. Η νονά στα μπούτια, στα μπούτια. Φέι! Στροφή! Συγγνώμη που δεν περιμέναμε, ρε Φέι, με συγχωρείτε κιόλα. Σε ένα πάντα, είσαι Φέι. Άντε, πού ήσουν τα Φέι? Στο καμαρίνι. Μαγείρευε. Ωραία. Λοιπόν. Καπάκι όμω, απάντησε και η Πασχαλίδου. Ναι. Στην η Πασχαλίδου τα έπαιρνε, δεν τα πήρε το 85. Τα πήρε, η καλά. Η Πασχαλίδου λέει ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Τα πήρε η Πασχαλίδου. Για μια που λέτε για την Πασχαλίδου. Ξεκίνησε ο τελικό. Και ναι. Η παρουσιάστρια λέει να πούμε και την καλησπέρα μας. Είναι την καλύτερη Πασχαλίδου. Παρουσιάστρια Πασχαλίδου και καθόταν στις πρώτες σειρές. Η Πασχαλίδου είπε δεν την ήξερε κανείς, λέει την Μπόκοτα. Πήγαινε στην Eurovision για πάρτι και τα λοιπά. Στη Σουηδία είναι πολύ γνωστό. Είδες, να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Ήρθε εδώ η Πασχαλίδου, εγώ δεν έχω κάτι με την κοπέλα, μια χαρά. Συμπαθής μου είναι. Ήρθε στην Ελλάδα, πάτωσε. Δεν πέτυχε ως παρουσιάστρια. Δεν λέω εγώ τη λέξη πάτωσε. Δεν πέτυχε. Είναι νούμερο ένα. Αυτό σου λέω και σε μια χώρα που είναι πολύ πιο προηγμένη από την Ελλάδα. Είναι νούμερο ένα. Δηλαδή συμβεί αυτό. Το Αλιάγας δεν ήρθε εδώ και έτσι δεν το έκανα. Είναι νούμερο ένα ο Αλιάγας. Για τον Αλιάγκο έχω άποψη. Ο Αλιάγας είναι πολύ καλός παρουσιαστής. Ο Αλιάγας όμως εδώ έκανε ένα λάθος. Δεν έπρεπε να πει δελτίο ειδήσεων. Δεν είναι για δελτίο ο Νίκος. Ο Νίκος είναι για σοου. Τον φέρανε εδώ τον εκλοβίσα να πει ένα δελτίο ειδήσεων. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει και πολύ καλά ελληνικά. Πώς το έκανε, ρε παιδί μου, εντάξει. Αν έκανε εδώ σοου στην Ελλάδα όμως μπορεί να πετύχει. Δηλαδή στο Μέγκα, αν θυμάστε ο Αλιάγας είχε κάνει ένα μαραθώνιο. 3 μέρες και 3 νύχτες άγριες. Και αυτό είχε πάει πολύ. Και τον Αρένα. Ξέρει λίγα. Δηλαδή εννοεί την ορολογία, την πολιτική και αυτά. Δεν μπορεί να κάνει τώρα τέτοιο δίσιο ο Νίκος. Για σοου είναι καλός. Αυτό λέμε. Στη Γαλλία σοου. Κάνει το The Voice τώρα στη Γαλλία. Και γίνεται χαμός. Στο ενημερωτικό κομμάτι. Εντάξει, είναι πιο καλός τώρα ο Αλιάγας. Είναι νούμερο ένα όμως. Δηλαδή τίμησαν και είπανε μαζί μας έχουμε και την Αλεξάνδρα. Εντάξει, είναι ωραίο να ξεκατηνιάζουν. Τώρα δεν είναι ωραίο. Τι έγινε. Πολλά! Να δούμε, να δούμε. Για όνομα του Θεού. Για τα λεφτά, τα πικιλίνια. Είναι πολλά τα λεφτά, φίλε. Τι αισθάνθηκε, προδομένη, απογοητευμένη, οργισμένη. Εντελώς οργισμένη, προδομένη και απογοητευμένη. Πολύ δε περισσότερο που εγώ έκανα όλη την Eurovision με το μισθό μου. Κυρία Πασχαλίδου, πήρε 85.000 ευρώ. Εκεί τρελάθηκα, παιδιά. Σα το λέω. Έπαθε εγκεφαλικό. Εκεί λίγο σου γυρνάει το μάτι. Λέει τι γίνεται. 100% έχει γίνει και παρέωτηση στη Βουλή γι' αυτό. Μάλιστα. Okay. Και λέω και το ακριβές ποσόν, δηλαδή δεν βάζω ούτε πάνω ούτε κάτω. Και εκεί τρελαίνεσαι και λες πόσο βλάκας μπορεί να είμαι εγώ, είχα πει τότε. Ακόμα δεν έχω απαντήσει. Θα κατέβω στην Ελλάδα την Κυριακή και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Άρα λοιπόν, συγγνώμη, άρα την Κυριακή θα μπορέσει να απαντήσει και για τα 85.000 ευρώ που είπε η Δάφνη Μπόκοτα ότι έχει πάρει. Για την εμπλοκή σου με την Eurovision. Αυτά τα ψέματα, ξέρετε, μην με ξαναπάρετε τηλέφωνο και με ενοχλήσετε για τέτοια ψέματα. Όχι, είναι δηλαδή, αυτό που συζητιέται και νομίζω ότι θα στο ρωτήσουν όλοι. Στην Ελλάδα έχω ακούσει ένα κάρο ψέματα και ειδικά από την κυρία που αναφέρεται που 17 χρόνια δούλευε και δεν πατούσε το πόδι της. Δεν την ήξερε άνθρωπος στην Eurovision, έτσι. Δηλαδή πήγαινε για shopping και για πάρτι. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, είναι κρίμα. Δηλαδή, αν θέλετε να σας πω κάτι σοβαρό ή τι κάνω να προωθήσω την Ελλάδα, πώς δουλεύω εδώ πέρα και τα λοιπά, να με πάρετε τηλέφωνο. Γι' αυτό φύγατε και σωθήκατε, μια χαρά είστε εκεί που είστε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά όταν σας λέω, όταν με ρωτάτε για τα 85.000 ευρώ, αυτά τα άκουσα και όταν ήμουν στην Ελλάδα. Έχουν περάσει 7-8 χρόνια και από τότε σας λέω ότι είναι ψέματα. Το πρώτο από την Αταλία Γερμανού και η Πασχαλίδου μίλησε στην Τέση Κουβελογιάννη στην εκπομπή που κάνει στο Έξτρα. Πάρα πολύ ωραία. Και η Κατενιά δεν έχει όρια, όπως είδατε, έτσι. Αν δεν είχε πάρει.
Όλες μπορούν να γίνουν κατίνες. Και η μία την άλλη την ξεκατίνιασαν. Απλά κάποιες είναι δηλωμένες. Κάποιες, εντάξει. Και η άλλη, παιδιά είπε και η άλλη πήρε 85 χιλιάρια και η άλλη δεν απάντησαν ότι πήρε 85, αλλά βγήκε και είπε ότι και η άλλη δεν πατούσε το πόδι της. Είπε, είναι ψέμα. Είπε, δεν πατούσε ποτέ το πόδι της. Ναι, αλλά έτσι που απαντούσε, η απάντησή της ήταν σαν να έχει πάρει και αυτό ενοχλεί. Παιδιά, γιατί σας πειράζει, άμα τα λεφτά τότε ήταν στην αγορά αυτά, γιατί να σας πειράζει. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Καλά και τα πήρε. Εμένα δεν με πειράζει που πήρε Πασχαλή το 85. Γιατί αυτό αν κάποιος φταίει, δεν είναι ο μπράβο. Αυτός που κάτωσε φταίει, λοιπόν. Και η Μπόκο τα πειράχτηκε γιατί δεν δώσανε και στην ίδια. Γιατί φαντάζομαι ο Καπουτζίδης, ας πούμε. Και τα πάρτι, και τα πάρτι ήταν μέρος του δημοσίων σχέσεων. Ο Καπουτζίδης, και κακώς θα έπρεπε να το ρωτήσω, δεν ήξερα το θέμα αυτό. Θα το ρωτήσω άλλη μέρα. Πόσο πήρε, να μας πει. Μπορεί να μην πήρε και τίποτα. Πάντως στην Ελλάδα δεν πήρε τίποτα στο τελικό. Ο Γιώργος, το πιθανότερο είναι από ό,τι νομίζω, του κάνανε τα εισιτήρια και τα ξενοδοχεία του ανθρώπου και το φαγητό και τα λοιπά. Ναι, κάποια έξω παγίδα. Και έβαλε και από την τσέπη του. Ναι, δεν ξέρω αν έβαλε, δεν θα έπρεπε από την τσέπη του. Αλλά δεν νομίζω να πήρε αμοιβή ο Γιώργος. Και έχει πάει στην Αίγινα, στο σπίτι του, δεν έχει πάρει τίποτα. Και είναι τα μεγέθη για τα ελληνικά δεδομένα του Καπουτζίδη και του Πασχαλίδου τελείω. Δηλαδή ο Καπουτζίδη για τα ελληνικά δεδομένα είναι τόπο, α πούμε, έτσι δεν είναι. Μπορεί σου δίνει να το ξέρουν το Γιώργο. Αν έχονταν κάποιο και με τόσα λεφτά και εσύ τόσα χρόνια σαν θεσμό. Άσχετα από τα λεφτά. Μα τι σχέση έχει όμω η Πασχαλίδου. Όχι, δεν είπα και τίποτα. Τι η Πασχαλίδου. Ει, προκειμένη προ την Πασχαλίδου. Τα βάζουν τα πρόσωπα που τα πήρε τα λεφτά. Και τα βάζουν με του από πάνω. Τώρα από πάνω έχουν φύγει είναι άλλοι. Αλλά γι' αυτό που σα λέω παλιού. Ότι δεν πατούσε ποτέ το πόδι στην Ερτή, φοβερό κουτσοπολιό. Σε μη μωρή που σε ξέρει. Η καλύτερη κυρία. Με το τσόκαρο έρχομαι. Δεν την γνώριζε κανεί από του ανθρώπου του Eurovision. Αυτό είπε. Είπε ότι δεν πατούσε. Δεν μπορούσε στην ΕΡΤ, ότι δούλευε και ήταν αργόμιστη. Και δεν τη γνωρίζουν, λέει. Δεν τη γνωρίζουν, είπε. Πασχαλίδη με την Πόκουτα. Εδώ λέει δεν την ήξερε κανένα, μόνο να ψωνίσει και να πάει από εδώ που εκεί. Τα πάρτι πάντως είναι μέρος της επικοινωνιακής. Τώρα ούτε πάρτι τίποτα, γυρίσαν αμέσως πίσω, παιδιά. Μάλιστα. Πάνε καλές εποχές. Πάμε παρακάτω.